είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το ότι έχουμε πετύχει το πρώτο εξάμεινο, αλλά κυρίως τον προγραμματισμό σας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά σε ένα χώρο ο οποίος διακρίνεται για παθογένειες και τις λειτουργίες δεκαετιών, που δοκιμάστηκε έντονα στα χρόνια της κρίσης και που στάθηκε όρθιος σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυταπάρνησης και του επαγγελματισμού των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μας στόχους να εξασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες μια λειτουργική δημόσια υγεία. Αυτό βέβαια σημαίνει την υλοποίηση του σχεδίου μας τόσο στο σκέλος των υπηρεσιών υγείας, όσο βέβαια και στο σκέλος της δημόσιας υγείας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ειδικά στο δεύτερο σκέλος, αυτό της δημόσιας υγείας, πιστεύω ότι έχουμε ήδη πετύχει μια σημαντική νίκη, και αυτή δεν είναι άλλη, από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Ένας νόμος ο οποίος δεν θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή εάν δεν τύγχανε της στήριξης της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, ειδικά ως προς τα καταστήματα εστίασης. Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει τη σχεδόν απόλυτη εφαρμογή του νόμου. Και αυτό είναι μια επιτυχία που πιστώνεται όχι μόνο στο Υπουργείο Υγείας, αλλά συνολικά είναι μια ένδειξη της ωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι πολύ σύντομα θα έχει ψηφιστεί και το νομοσχέδιο μας για την δημόσια υγεία, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικές δράσεις για το πώς μπορούμε να προάγουμε συνολικά την υγεία του πληθυσμού στη χώρα μας, έτσι ώστε ολοένα και λιγότεροι πολίτες να χρειάζεται να προσφεύγουν στις υπηρεσίες υγείας, είτε αυτές είναι πρωτοβάθμιες, είτε αυτές είναι δευτεροβάθμιες. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε, και Υπουργέ μου, αναμένω με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίασή σας.